Το ίντερνετ, λοιπόν, αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Είναι ένα υπέροχο εργαλείο, θα λέγαμε, που μας βοηθάει να κάνουμε θαύματα το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Ζούμε, λοιπόν, σε μια ψηφιακή εποχή που είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε πλέον όλοι μας ψηφιακή συνείδηση και ψηφιακή ηθική. Γεγονός που φαντάζει πολλές φορές δύσκολο, καθώς υπάρχει μεγάλο τεχνολογικό χάσμα, θα λέγαμε, ανάμεσα στις γενναίες. Και παρουσιάζεται και εκτός σύνορων Ελλάδος το φαινόμενο ότι πολλοί γονείς εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν οι ίδιοι τα απαραίτητα όσον αφορά το συγκεκριμένο εργαλείο. Πώς μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας, ότι όντως είναι κακό αυτό, αλλά είναι και καλό παράλληλα, δηλαδή για να μάθω το παιδί του, όταν παίζουν αυτό το παιχνίδι που εγώ τους λέω λουλούς όλους, λόλ που λέγεται, αυτό το παιχνίδι έχει γίνει η ζωή του. Πλέον. Έτσι απαντάει το παιδί. Εγώ το καταλάβω. Θα το δούμε και αργότερα, βάζοντας όρια. Για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι σχεδόν όλοι οι αθλητές είχαν συνεχώς ανοιχτό Facebook και Twitter, στο οποίο απαντούσαν βέβαια στους θαυμαστές τους, ποστάραν φωτογραφίες, συναισθήματα, επιδόσεις. Το φαινόμενο αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα την Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία μετά από κάποιες άκυρες ενέργειες, θα λέγαμε, των αθλητών, έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες. Δηλαδή απαγόρευσε διαφημιστικά σχόλια ρατσιστικού τύπου σε όλους τους αθλητές, ενώ συγκεκριμένα η τελική Ολυμπιακή Επιτροπή απαγόρευσε και διάρκεια των αγώνων τη χρήση σε όλους τους αθλητές με πρόστιμο μέχρι και τα 100.000 ευρώ, αν υπάρχει παράβαση. Θεωρώντας ότι αποτελεί ένα στρεσογόνο παράγοντα για την επίδοση του αθλητή. Τώρα, όσον αφορά τη δημοτικότητα των αθλημάτων, με πρώτο τον μπάσκετ και ακολουθεί το ποδόσφαιρο στα κοινωνικά δίκτυα, έπειτα οι κολύμβες και οι όργανοι, μετά από σύντομη μελέτη που έγινε, πόσο συχνά δηλαδή αναφέρονται οι χρήστες στα αθλήματα αυτά ή στους αθλητές. Συγκεκριμένα, η Αυστραλή κολυμβήτρια Έμιλι Σίμπον, η οποία πήρε το αργυρό στους Ολυμπιακούς, αισθάνθηκε λυπημένη, γιατί όπως είπε, λόγω της κούρασης που είχε το προηγούμενο βράδυ να απαντάει στα μηνύματα των θαυμαστών της σε Facebook και Twitter, δεν αναπέδωσε όσο θα ήθελε και υποσχέθηκε πάντα με ενάρτησή της στο Facebook ότι θα το διορθώσει αυτά τα 4 χρόνια που θα κατέβει ξανά για το χρυσό. Αξίζει να αναφέρουμε την άστοχη δήλωση της Παπαχρήστου, η οποία της τύχησε την συμμετοχή του Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και του Μοργανέλα, η οποία Παπαχρήστου πριν λίγο καιρό στη συνέντευξή της δήλωσε ότι το είδα απλά σαν ένα παιχνίδι, έκανα copy-paste, δεν είμαι ρατσίστρια. Επίσης, ο Τόμ Ντέλεϊ, ο οποίος δεν πήγε στην τελική τριάδα στις καταδύσεις Ολυμπιακούς Αγώνες, δέχτηκε την επόμενη μέρα ένα φόλιο που έλεγε απογοήτευση στον νεκρό πατέρα σου, ελπίζω να το ξέρεις αυτό, από άγνωστο, ο οποίος συνελήφθη βέβαια. Φανταστείτε λοιπόν πόσο ρυψοκίνδυνο είναι να ποστάρουμε σκέψεις, να κάνουμε copy-paste, να ποστάρουμε φωτογραφίες μας σε αυτά τα μέσα, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι είναι αθλητές, είναι δημόσια πρόσωπα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Πόσο επιπόλαιο λοιπόν και δέξιο είναι.